Γεια χαρά φίλες και φίλοι, σήμερα καινούργιο επεισόδιο, παρουσίαση, ένα πιο έτσι εξειδικευμένο γκατζετάκι, να το πω έτσι, κονσολάκι, είναι το RetroFlag NES. Τι είναι τώρα αυτό? Όσοι με παρακολουθείτε θα θυμάστε ότι πέρσι τέτοια εποχή περίπου, πριν από 10-11 μήνες, παρουσίασα ένα custom NES cell case, 3D printed από την 8Pins, από το φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος ο Δημήτρης μέσα σε αυτό είχε βάλει ένα Raspberry 4 και είχε κάνει ένα όμορφο πακέτο, ένα χρηστικό μικρό NES cell, το οποίο έκανε παπάδες και έπαιζε τα πάντα. Το επεισόδιο αυτό, όσοι δεν το έχετε δει, θα είναι στο τέλος του επεισοδίου, στα προηγούμενα επεισόδια του καναλιού, για να το χαζέψετε όσοι δεν το έχετε δει. Τώρα όμως, τι έχουμε εδώ? Τώρα έχουμε το RetroFlag NES Custom. Καταρχήν, πριν προχωρήσουμε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Μάνο που μου παραχώρησε αυτό εδώ που βλέπετε, το RetroFlag, το Kelfos, για να του το φτιάξει ο Δημήτρης από την 8Pins, ώστε εγώ να κάνω την παρουσίαση για να το δείτε, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει αλλού στο ελληνικό YouTube κάτι τέτοιο. Δυστυχώς δεν έχω το NES, το custom που μου φτιάξε πέρσι η 8Pins, γιατί το έχει καβατζώσει ο πατέρας και παίζει μπουμπλε και τέτρις και είναι σε άλλο σπίτι. Οπότε εδώ για σύγκριση έχω το κλασικό NES Mini της Nintendo που κυκλοφόρησε περίπου πριν από 3 χρόνια, το πολύτιμό μου NES που το πήρε ο πατέρας μου στο λανσάρισμα το 1991 Χριστούγεννα από το Μινιόν, και το RetroFlag. Να πω κάποια πραγματάκια πριν το δούμε λίγο από κοντά και πριν το βάλω και λίγο στην οθόνη, έτσι να δείτε λίγο το μενού του για να γουστάρετε. Το Kelfos είναι άδειο, είναι ένα cell μόνο. Αυτό που αγοράζετε εσείς δηλαδή είναι αυτό εδώ το κουτάκι. Αυτό η τιμή του από Ευρώπη βγαίνει 35-40 ευρώ. Όμως δεν είναι έτοιμο. Για να λειτουργήσει και να είναι σεταρισμένο όπως το βλέπετε, πρέπει να γίνει δουλίτσα ή κάποιος μόνος του που θα την παλέψει ή να το στείλει σε κάποιον που να κάνει τέτοιες δουλειές, όπως π.χ. ο Δημήτρης στην 8Pins. Το συγκεκριμένο δεν μπορεί να πάρει Raspberry 4, όπως το περσινό NES Mini Custom που σας είχα δείξει από την 8Pins. Μπορεί να πάρει ένα 3R και συγκεκριμένα φοράει ένα Raspberry Pi 3B+ μοντέλο. Η τιμή του είναι εξτρά για το Raspberry. Λειτουργικό, φοράει RetroPie κλασικά, όπως και το περσινό που είχαμε δείξει. Image, πάλι βλέπουμε τον συνήθι ύποπτο, τον μέτρησε αυτά τα είδη να φτιάχνει έτοιμα μενούς, custom κτλ. Τον Damaso. Και φοράει μια 128 GB μνήμη κατά απέτηση του πελάτη, για να έχει μέσα τις Παναγιά στα μάτια. Ο Δημήτρης μου είπε να σας πω ότι δυστυχώς με τόσο μεγάλη μνήμη το μηχάνημα γενικά το γονατίζει και πάει πολύ πιο σφαίρα βάζοντας κάποιος 32 GB RAM μόνο στην εξωτερική του microSDX. Να πω επίσης ότι το συνολικό κόστος, αν κάποιος θέλει να φτιάξει κάτι τέτοιο, είναι περίπου στα 110 ευρώ, δηλαδή 35-40 είπαμε να σας έρθει το Kelfos απ' έξω, και τα υπόλοιπα χρήματα, η απόκτηση του Raspberry, του Pi 3B+, και η εργασία σε τάρισμα από την 8Pins. Αυτό για όσους επιθυμούν, ας πούμε, να έχουν το δικό τους, αν δεν μπορούν να το φτιάξουν μόνοι τους. Δεν έχει γενικά κάτι άλλο να πούμε. Πάμε λίγο να το δούμε από κοντά, να το δείτε συγκριτικά και με το κλασικό NES Mini τι διαφορές έχει, ώστε να έχετε μια καλή έτσι, οπτική γωνία το τι συζητάμε και τι κρατάω, για πιθανούς ενδιαφερόμενους φίλους κτλ. Πάμε να το δούμε λίγο από κοντά και φύγαμε και για λίγο για την τηλεόραση. Λοιπόν, και εδώ τώρα πάμε να δούμε λίγο από κοντά το μηχάνημα. Το κουτί του μου άρεσε αρκετά γιατί είναι ουσιαστικά το περίβλημα ενός NES. Βλέπουμε τριγύρω που γράφει NES PIK+, RetroFrag, For All of Us. Κάτι ιστορίες εδώ. Πώς είναι actual το πραγματικό Kelfos φτιαγμένο τριγύρω.
Μέχρι και από κάτω δηλαδή, έχουν κάνει όπως του NES. Εδώ, όσοι θυμάστε, ήταν το expansion port που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ από το NES. Λοιπόν, αυτό είναι το κουτάκι του. Να πούμε επίσης ότι μέσα δεν έχει τίποτα, παιδιά, εκτός το κέλυφος, που σημαίνει ότι αν θέλετε να βάλετε όλα τα παρελκόμενα, είναι έξτρα κόστος. Αυτό το κόστος, βέβαια, τα HDMI και το καλώδιο για τροφοδοτικό είναι και αυτά μέσα στο κόστος από τη Made Pins. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το κουτάκι περιτριγυρισμένο έτσι σε ένα χάρτινο insert, κάτι οδηγίες εδώ και καλά της εγκατάστασης, πολύ απλές όμως, δεν θα σας βοηθήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Και εδώ είναι το μηχάνημά μας. Λοιπόν, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ συγκριτικά με το κλασικό NES Mini που κυκλοφόρησε πριν 3 χρόνια, εντάξει, το συγκεκριμένο βλέπουμε ότι είναι και λίγο πιο μικρό, εντάξει, το βλέπετε εδώ, ουσιαστικά είναι η ίδια φιλοσοφία με τα USB ports μπροστά και κουμπιά, αλλά το Retro Flag, παιδιά, έχει αυτό εδώ το πορτάκι που βλέπουμε LAN και έξτρα 2 USB ports. Εντάξει, το κανονικό, το γνήσιο το Nintendo δεν ανοίγει το πορτάκι. Είναι πιο ρεαλιστικό με το πραγματικό NES από κάτω, παιδιά. Αυτό είναι μεγάλο σύν από θέμα τουλάχιστον ρεαλισμού. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι το Mega Drive τώρα, το Mini που βγήκε, είναι πολύ πιο ανώτερο από όλα τα άλλα τα mini, γιατί είναι ακριβώς το τριγύρο, το κέλυφος, σμίκρυνση του πραγματικού. Αυτό εδώ, ναι, είναι σμίκρυνση του πραγματικού NES. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί κοιτάξτε, εκτός ότι ανοίγει, έτσι το κλασικό, κοιτάξτε από κάτω, παιδιά. Οπότε είναι η ίδια νοοτροπία στο Retro Flag, δηλαδή κάνανε ακριβώς από μίμης. Ενώ η ίδια Nintendo στο μίνι της, μούφα. Θα μου πεις, τι μας νοιάζει αυτό, ρε φίλε? Ναι, εντάξει, οκ. Εμένα που είμαι λίγο ψήρας, με νοιάζει. Γιατί μου δείχνει ότι αυτή η εταιρεία έφτιαξε λίγο πιο όμορφα και πιο πιστό στο πραγματικό NES το κέλυφος αυτό. Και γιατί όχι, ρε φίλε? Πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα. Τα USB, όπως είπαμε, LAN ports. Τα κουμπιά κανονικά πατιούνται. Και το light εδώ. Εδώ για να το ανοίξω. Τι λέει? MicroSD storage. Είναι για να βάλετε τη MicroSD εδώ, παιδιά. Να κρατιέται. Μάλιστα. Πίσω κλασικά το HDMI και ένα jack βλέπω για ηχεία ή σύνδεση και τα λοιπά και για ακουστικά αν κάποιος γουστάρει. Το power connection. Εδώ δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Και αυτό είναι το μηχάνημα. Πολύ τίμιο. Σκεφτείτε, είναι πιο βαρύ από αυτό που φαίνεται πιο μεγάλο. Πολύ όμορφο case. Τη δουλίτσα που έχει κάνει ο Δημήτρης τώρα δεν μπορούμε να τη δούμε αναγκαστικά μέσα, αλλά έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Και πάμε να το δείτε και λίγο στην τηλεόραση πώς δουλεύει αυτό το νέο Retro Flag NES PI Case Plus. Φύγαμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα ενεργοποιήσει το μηχάνημα. Ξεκινάει, διαβάζει τον kernel, μπουτάρει δηλαδή με λίγα λόγια. Και βλέπουμε αυτό το όμορφο μενού intro. Αυτά φυσικά είναι δουλειά αυτού του RetroPie developer, του Damaso. Ένα ωραίο intro μέχρι ουσιαστικά να μπουτάρει και το μηχάνημα. Όπως βλέπετε, ακόμα φορτώνει. Εννοείται ότι ο καθένας μπορεί να φτιάξει το δικό του μενού. Απλά αυτά είναι τα έτοιμα μενούς, όπως έχω πει και πέρσι από το site Arcade Punks.
όπου υπάρχουν διάφοροι developers οι οποίοι φτιάχνουν έτοιμα images για δικιά σας ευχαρίστηση. Εννοείται ο καθένας μετά στο κάθε image μπορεί να φορτώσει ή να βγάλει περισσότερα παιχνίδια. Εδώ έχουμε μπει στο κεντρικό μενού αυτή τη στιγμή και πάμε λίγο να δούμε τι έχει περάσει ο Δημήτρης μέσα για τον φίλο Μάνο. Λοιπόν, ξεκινάμε από Amiga Games, Atari 2600, Atari 7800, από κάτω βλέπετε και πόσα παιχνίδια υπάρχει στο κάθε μηχάνημα. Links, Facebook Alpha, FB Alpha, τώρα έχω σκαλώσει λίγο, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό, δεν πειράζει. Game Gear, Game Boy Advance, Game Boy Color, πολλά παιχνίδια από κάτω. MAME, γενικά τα αγαπημένα MAME στα arcades που παίζαμε. Master System αγαπημένο, 138 games. Βέβαια θα μπορούσε να έχει περάσει και τα 315 ή 365 όλες τις βιβλιοθήκες του Master System, έτσι για full set, να γουστάρουμε, digital. Mega Drive, σχεδόν όλα. Nintendo 64 με GoldenEye από κάτω. Neo Geo, CD κιόλας βλέπω το ωραίο το pad, το πιο μεταγενέστερο. Nintendo NES, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, PC Engine, PlayStation με Twisted Metal βλέπω από κάτω. RetroPie Configuration, εντάξει το έχει βγάλει λόγω αλφαβητικά του μενού μας, το έχει βγάλει στη μέση. Sega 32X με Doom, Sega CD με ποιο είναι αυτό, Sewer Shark νομίζω. SG-1000, ο πρόγονος του Master System στην Ιαπωνία. Super NES, Turtles Time από κάτω. Vectrex. Εδώ είναι τώρα κάποιες κολεξιόν του Νταμάσο από αγαπημένα παιχνίδια. Batman, δηλαδή αν μπούμε τώρα εδώ βλέπουμε τη δουλίτσα που έχει γίνει στα πλάγια και μας έχει μαζεμένα αγαπημένα Batman games σε κάθε φορμάρα, ας πούμε Batman στο PC Engine. Άλλο εδώ, Mega Drive, PlayStation, Batman Begins, Batman Beyond, Return of the Joker, Forever Mega Drive, Forever Game Boy, Forever Game Gear, Super NES, Arcade, PSX, Batman Returns. Δηλαδή έχει κάνει και τέτοια σκηνικά. Έχει βάλει ας πούμε θεματικό. Αρκετά βλέπουμε εδώ. Παιχνιδάρες βέβαια όλες. Sega CD. Είναι Αμερικανός όπως καταλαβαίνετε, γι' αυτό το έχει Sega CD και όχι Mega CD που το έχουμε εμείς. Συνεχίζουμε. Arcades εδώ γενικά. Famicom, Japan NES. Εδώ είναι παιχνίδια τα οποία είναι χακαρισμένα για το Sega Genesis. Mario Collection. Βλέπουμε εδώ πάρα πολλά. Παλιά, καινούρια, πιο μεταγενέστερα, κακός χαμός, μεγάλη συλλογή και εδώ για τον Μάριο. Mega Man, 40 παιχνίδια Mega Man. NES παιχνίδια χακαρισμένα, π.χ. Shadows of Gotham, ή μπορεί να είναι χακαρισμένα ή μπορεί να είναι παιχνίδια που όπως βλέπετε γίνανε μελλοντικά, αναπτυχθήκαν δηλαδή αργότερα, το 2015 ας πούμε παιχνίδι ή το 2014 βλέπουμε εδώ. God of War στο NES, God of War 2 στο NES, όλα αυτά είναι custom παιχνίδια από fans που έχουν πάρει τον κώδικα και έχουν αναπτύξει ας πούμε ένα δικό τους παιχνίδι δωρεάν για την ρετρό κοινότητα, πως θα μπορούσε να παίξει σε ένα μηχάνημα τότε. Ωραία όλα αυτά, αλλά θέλουν έτσι το χρόνο τους που δεν μπορούμε το να τα δείξουμε. Super Famicom, Super NES χακαρισμένα παιχνίδια, για να δούμε, έχουμε εδώ κανένα Assassin's Creed Origins για Super NES, όχι. Super Mario World 3, The New Islands, μάλιστα. Return to Dinosaur Land, άλλο custom παιχνίδι, μάλιστα. Πω, θέλω να τα δω τώρα όλα αυτά. Star Wars θεματικά παιχνίδια,
Εδώ η collection στον Ταμάσο, από αγαπημένα του παιχνίδια μάλλον. Γενικά, άλλη collection. 322 παιχνίδια. Και συνολικά εδώ βλέπουμε ότι μέσα στην 128GB μνήμη υπάρχουν 6.871 παιχνίδια διαθέσιμα. Τα πιο αγαπημένα υποθέτω του Ντάμασο εδώ. Alien vs Predator βλέπω. Battletoads για main. Blades of Steel. Biohazard, Castlevania, New Blitz. Μάλιστα, αυτή είναι η συλλογή του Ντάμασο. Και αυτό ήταν το μενού. Τώρα, έτσι για πολύ γρήγορα, να βάλουμε έτσι ένα τυχαίο παιχνίδι. Να διαλέξω κάτι έτσι να βάλω, να δω λίγο και την εξομοίωση, η οποία ουσιαστικά είναι η ίδια με την κλασική που έχουμε δει και πέρσι. Απλά να το βάλουμε και εδώ. Sega 32X. Για να το πολεμήσουμε λίγο εδώ. Να δούμε πώς εξομοιώνεται το 32X, αν και θα είναι λίγο δύσκολο. Και πάμε ένα Knuckles Chaotix. Το μοναδικό Sonic παιχνίδι που βγήκε στο 32X. Για να δούμε λοιπόν πώς θα παίξει στο NES Pi Raspberry 3 Plus. Βλέπουμε πλαίσιο πάλι τριγύρω, υποθέτω ότι μπορεί να αφαιρείται αυτό. Χαμηλώσουμε και λίγο. Push start. Σενάριο quest. Πήγαμε. New game. Εντάξει, εμένα τα βγαίνουν λίγο τα μάτια γιατί είναι μεγάλη η οθόνη. Να έχει ένα ελαφρό slowdown, το οποίο δεν ξέρω αν αυτό είναι το λόγω emulation 32X, αλλά μπορεί να είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης για τα πολλά gigabyte SSD, επειδή ο πελάτης ήθελε πολύ μεγάλη κάρτα. Εντάξει, Knuckles Chaotix είναι ένα από τα παιχνίδια που θέλω για το 32X κάποια στιγμή. Metal Sonic εδώ, ο ρομποτικός. Εντάξει, καλά παίζει. Πιστεύω ότι σίγουρα με μια πιο χαμηλή RAM, sorry, microSD κάρτα θα έπαιζε ακόμα καλύτερα. Βλέπετε πόσο διαφορετικά παιχνίδια είναι αυτά, τα συνηθισμένα Sony. Εδώ θέλει δουλίτσα τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και ένα τελευταίο παιχνίδι. Και πάμε να βάλουμε και ένα δεύτερο παιχνίδι. Συγκεκριμένα να δούμε λίγο πώς τρέχει και σε Super Nintendo. Batman Returns, παιχνιδάρα. Την οποία αυτή την παιχνιδάρα την έχω πάρει και από έναν πολύ μεγάλο Έλληνα συλλέκτη. Πριν πολλά χρόνια, τον Γιάννη το Τσενέ. Ευχαριστώ για Νάρα, ήταν άψογο το κουτί. Πολύ καλή κατάσταση. Και πάμε λίγο να το δούμε στο emulation. Το μηχάνημα ακούω φαν μέσα, οπότε υποθέτω ότι ο Δημήτρης έχει βάλει και κάποιο mini ανεμιστηράκι για να βοηθήσει την ψήξη της πλακέτας, που εκεί μέσα αναγκαστικά ζορίζονται τα πράγματα. Τι παιχνιδάρα αυτό το Batman Returns. Για μένα, παιδιά, είναι από τα αγαπημένα μου Batman, από τις αγαπημένες μου ταινίες Batman. Φύγαμε. Προσπερνάμε το intro. Ambush in Gotham Plaza. Για να δούμε πώς παίζει. Ναι, παίζει πολύ πιο γρήγορα από το Knuckles πριν. Οπα.
παίζω με PlayStation 2 third party μοχλό USB, οπότε είναι λίγο διαφορετικός από τα controls του SNES. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Βέβαια και εδώ παρατηρώ ένα στο emulation του ήχου λίγο θέματα, αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά τα emulators, μου είχε πει ο Δημήτρης ότι ο καθένας για να βγάλει εξομοιωθεί στην πιο καλή του απόδοση θέλει ξεχωριστό configuration. Δηλαδή ο κάθε εξομοιωτής υπάρχουν στο internet settings για να το κάνετε να δουλέψει καλύτερα από ότι είναι default τώρα όπως εδώ. Γιατί είναι τώρα εδώ έχουμε ας πούμε ένα θέμα στον ήχο. Ταχύτητα είναι κομπλέ, αλλά κάτι παίζει λίγο με τον ήχο. Ο Δημήτρης φυσικά δεν μπορεί να κάτσει να σετάρει τους emulators για όλα αυτά τα μηχανήματα που είδατε. Γι' αυτό και εδώ είναι λίγο η μαγεία του προσωπικού, σαν χόμπι να το φτιάξει ο καθένας μετά μόνος του. Ο Δημήτρης ουσιαστικά κάνει την μηχανική υποστήριξη ας πούμε για το μηχάνημα. Ωραίο το παιχνίδι. Μου φαίνεται να πάω να το παίξω μετά σε CRT να το δω λίγο πιο καλά, γιατί εδώ τώρα σε 55 4K τα πράγματα είναι δύσκολα. Πιξελιάζει πάρα πολύ, όσο λογικό. Και με HDMI ένα παιχνίδι 16-bit δεν νομίζω ότι ποτέ θα φαίνεται τόσο γλυκά όσο σε μια CRT. Λοιπόν, να μην το προχωράμε άλλο και μεγαλώνει το επεισόδιο. Αυτό, παιδιά, ήταν το Retro Flag NESPI Case Plus 3, το οποίο δέθηκε από την 8Pin. Σε ευχαριστώ και πάλι τον Μάνο που το παραχώρησε για να κάνουμε το review στο κανάλι. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, μην ξεχάσετε να αφήσετε όπως πάντα τα like σας, τα σχολιάκια σας, μου αρέσει να τα διαβάζω. Αν έχετε πρώτη φορά στο κανάλι, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να σαπορτάρετε το εγχείρημά μου για ξεχωριστά επεισόδια που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε στο ελληνικό YouTube. Και σας ευχαριστώ όλους που με παρακολουθήσατε, τα λέμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Keep retro and keep collecting, guys!